Ξηγήρη, καλημέρα. Είναι η εκπομπή Το Πρόσωπο της Κυριακής. Είμαστε στο Πολιτεία Tennis Club. Είναι κοντά μας η κυρία Λιάνα Κανέλη, βουλευτής, κόμμα, δημοσιογράφος. Κόμμα? Κουκουέ. Όχι. Το κουκουέ πάει μπροστά, δεν έχει κόμμα εκεί. Εκεί είναι κόμμα, αλλά κόμμα. Όχι. Ένα είναι το κόμμα. Ένα είναι το κόμμα. Λοιπόν, ποιήτρια, δικηγόρος. Ζωγράφος. Ζωγράφος, αγιογράφος. Ό,τι άλλο θες. Μάλιστα. Ό,τι μπορώ. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε έτσι λίγο βιογραφικά. Πάμε πίσω. Πάμε στο κουκάκι. Πάμε στο κουκάκι. Εκεί γεννηθήκατε. Εκεί μεγάλωσα. Δηλαδή εκεί είδα το φως. Το φως το είδα στην κλινική του Γάλλου στην Καλυθέα. Εκεί είδατε το φως της δημοσιότητας. Το φως της δημοσιότητας εκεί το είδα. Την πρώτη φορά. Κάνοντας μια μεγάλη ζημιά. Ποια? Με τον ξαδερφό μου στην πλατεία Κουκακίου, πάνω από τον μπακάλικο του Ματαράγκα, είχα μια μανία από μικρή να πετάω για να ακούω το θόρυβο αντικείμενα από ψηλά. Ευτυχώς δεν πετάω τσιγάρα αναμένα. Πετροβολούσατε έτσι από μικρή. Ναι, πέτραγα. Πάμε και κάτω. Και παίρνω τον ξαδερφό μου τον Μιχάλη. Ήμασταν πέντε εγώ, τέσσερα ο Μιχάλης. Ή τέσσερα και τρία θα σε γελάσω. Σηκώναμε μαζί πάντως κάτι ξύλα τότε που είχαν για τις όμπες, δεν είχαν. Και τα πετάγαμε πάνω από την ταράτσα στην πλατεία. Σταματήσαμε τρία τρόλεϊ. Στείλαμε τρεις ανθρώπους στο νοσοκομείο, δεν ξέραμε τι κάναμε. Ήταν η μάνα μου με τη θεία μου τη Βούλα μέσα και πίναν καφέ. Και τα παιδιά εμείς παίζαμε στο ταρατσάκι, γιατί εγώ μεγάλωσα εκεί, ήταν ένα πλυσταριό. Ένα διάρρη που θα έλεγε κανένα σήμερα σε ταράτσα. Αλλά ήταν το πλυσταριό. Mm-hmm. Και αυτό ήταν διαμορφωμένο για σπιτάκι. Εκεί ζήσαμε τα πρώτα χρόνια της σφιχτής δικηγορίας του αείμνης του Χρήστου πατέρα μου. Και ορμάνε τρεις νεαροί, μας αρπάζουνε. Και θυμάμαι ότι για πρώτη φορά είδα πλήθος από ψηλά. Και ειλικρινά χαίστηκα από το φόβο μου. Διότι μας κρέμασαν και τους δύο απ' έξω και φωνάζαν να οι εγκληματίες, να οι εγκληματίες. Για να μην ανέβει το πλήθος απάνω και λιντσάρει αυτούς που υποτίθεται ότι τραυμάτιζαν τον κόσμο. Ο πατέρας δικηγόρος λοιπόν, η μητέρα. Πατέρας δικηγόρος. Η μητέρα. Μια κοπελιά πανέμορφη από τα Γρίνιο, η μεσχενή από τρεις κόρες μια χείρας από τα 36 της που ήταν η γιαγιά μου, κόρη συμβολιογράφου, που βρέθηκε αναμεμειγμένη στο Αντάρτικο, γιατί ο άνθρωπος που τη μάθανε κιθάρα, ο Αποστόλης ο Γιωργούλας, ήταν με τους αντάρτες και κάποτε της φόρτωσε ένα πιστόλι εδώ να το μεταφέρει και βρέθηκε στην Πάτρα και από εκεί στην Αγγλία διωγμένη. Ιδεολογικά λοιπόν. Από την μια πλευρά. Όχι, φαντάζομαι ο πατέρας από την άλλη. Το σόι της μάνας μου ήταν φιλοβασιλικό. Φιλοβασιλικό με λίμπροντόρο, με τούτα, με εκείνα, με τα άλλα. Η οικογένειά μου είναι και από τη μια και από την άλλη πλευρά το προϊόν του αιώνιου διχασμού. Φιλοβασιλική, αντιβασιλική, δεξιή, αριστερή. Λοιπόν, έχετε πραγματική δεξιή, πραγματική αριστερή. Αυθεντική. Original. Original. Λοιπόν, έχετε μια αδερφή, την Νάνση. Την Νάνση. Μεγαλώσατε μαζί. Ναι. Μαζί κάνατε τις αταξίες. Ο Νάνση ήταν πολύ πιο ατακτή από μένα. Α. Εγώ κούτσενα, επίτηδες, στα 8 και στα 9, όταν πίστευα ότι το να γράφεις ποίηματα είναι δουλειά από την οποία μπορείς να ζήσεις και όταν με ρωτάγαν τι θέλω να γίνω, η απάντηση μου ήταν μποέμ. Νόμιζα ότι μποέμ είναι δουλειά. Δουλειά. Φανταζόμουν να. Μποέμισα, έτσι. Ναι, έτσι. Μποέμ, ότι μπορεί να ανεβαίνεις πάνω σε τραπέζια, να μιλάς ποίηματα. Να μιλάς ποίηματα, έτσι το έλεγα. Όταν ήμουν μικρή, να μιλάς ποίηματα. Και νόμιζα ότι μου έμεινε. Να μιλάς ποίηματα, να ζωγραφίζεις. Γιατί η ποίηση είναι επικοινωνία. Ακριβώς. Να ασχολείσαι με την τέχνη και ότι αυτό είναι κάτι από το οποίο μπορείς να ζήσεις. Και άρα όταν μου ρωτάγανε τι δουλειά θα κάνεις, απαντούσα μποέμ. Τι ρόλο έπαιξαν οι δασκαλοί σου, οι δασκάλες σου. Η μαμά της Έλτας Πανοπούλου και η σχολή Μέλισσα ήταν όλο το κερί, όλο το μέλι και όλο το κεντρί που χρειάστηκα να πάρω. Και το πήρα στο δημοτικό. Πάμε να δούμε τη σχολή Μέλισσα. Ίσως άλλο από εκεί. Βέβαια τα τονία δεν ήταν έτσι, ήταν κάτω-κάτω, εδώ περίπου ήταν η Λιάννα. Εγώ ήμουν πάντα εδώ, μπροστά ή εγώ η δασκάλα της και πάντα ανήσυχη και ζωηρή όλο με ρωτάει ήταν. Στο σημείο αυτό βάλουμε τις χειροτεχνίες όλων. Κάτι θα βρίσκεται και από την Λιάννα ακόμα. Βέβαια είναι πολύ παλιές εκείνες. Και νομίζω ότι έχω ένα τραπεζάκι, τέλος πάντων. Κάτι είναι από τις χειροτεχνίες της Γάνα. Εδώ ήταν το πιάνο που είναι το ίδιο από τότε. Και πολλές φορές μετά το μουσικό καθόταν η Γιάννα και έπαιζε. Όλα ό,τι μας έπαιρνε ο μουσικός. Τέλεια, υπέροχα. Αυτό είναι. Αυτό βρίσκεται από τότε.
Εδώ καθόταν πολλές φορές και τρώγανε σε τραπεζάκια αυτά. Και βγαίναμε έξω για το διάλειμμα. Πάντα ζωηροί, πάντα πρώτοι, πάντα χαρούμενοι, πάντα ευχάριστοι. Λοιπόν, αυτή ήταν η τάξη σας. Που την γεμίζατε με αταξίες, φαντάζομαι. Όχι, όχι, συγκινήθηκα γιατί. Οι αίθουσες, ειδικά οι άδειες αίθουσες, έχουν μελαγχολία. Δεν, ναι, όταν έχει παιδιά μέσα. Πάμε να δούμε τι λέει η Νάνση, η αδελφή σας. Μπορώ να τη δω μόνο σκυμμένη με διάφορα ξυλάκια στα χέρια της. Με ένα καλό κοφτερό μαχαίρι, να σκαλίζει, να ζωγραφίζει, να μου φτιάχνει καταπληκτικά πράγματα. Στις απόκριες δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να αγοράσουμε στολή ή τα αξεσουάρ της στολής. Η Λιάννα μονίμως έφτιαχνε καταπληκτικά σπαθιά. Μου είχε κάνει ολόκληρη συλλογή. Με έντυνε, με έφτιαχνε Ινδιάνο, καουμπόι. Δεν υπήρχε κάτι που να πιάσει στα χέρια της με ξύλο, πλαστελίνη, πύργους, μπάνια στη θάλασσα το καλοκαίρι, η εικόνα μου είναι μία μόνο. Η Λιάννα να φτιάχνει καταπληκτικούς πύργους, φοβερούς πύργους. Δηλαδή ερχόταν όλη η παραλία, όλοι οι λουόμενοι και χάζευαν ό,τι είχε φτιάξει. Παίζαμε ξύλο. Αλλά το ξύλο ήταν με τη μορφή του ποιος είναι πιο δυνατός. Θυμάμαι μια φορά με κυνηγούσε γύρω-γύρω από την τραπεζαρία. Η μητέρα μου έτρεχε από πίσω να μας μαζέψει. Συνήθως τις έριχνα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να λέει τώρα, πολύ πρόσφατα, που ήταν πολύ κουρασμένη. Είχε γυρίσει από Στρασβούργο με πάρα πολλά ευθύνες και προβλήματα στο κεφάλι της. Και ερχόταν εδώ με τα ξυλάκια και έλεγε ότι αυτό το πράγμα, αδερφή, με ξεκουράζει. Μπορείς να το καταλάβεις, μου λέει. Αυτό και να σκύβει, να γονατίζει, να βάφει, να κόβει με το πριόνι. Άστο, φέρ το εδώ, να προσπαθούμε να τη βοηθήσουμε. Όχι, να τα θέλει να τα κάνει όλα μόνη της. Και μετά όταν τελείωνε και το έβλεπε, καθόταν το χάζευε και έλεγε τώρα έχω ξεκουραστεί, νιώθω 20 χρονών. Λοιπόν, έχετε φάει πολύ ξύλο, έτσι, ναι, πολύ, από την Άνση. Πολύ. Ήτανε και δυνατή, ήτανε και αγοροκόριτσο, έπαιζε πάρα πολύ. Δηλαδή, έξω τι πολέμους έχει κάνει, το τι αρχηγός, με λάτρευε την Αθηνά. Αλλά και εσείς κρατούσατε, φαντάζομαι, δυναμική άμυνα, έτσι. Εγώ κρατούσα όσο μπορούσα δυναμική άμυνα, αλλά δεν τα έβγαζε πέρα μαζί. Τις αλήθειες το λέω. Δύο φορές με έχει ξαπλώσει χάμω, θυμάμαι μια φορά χτύπησε το κεφάλι μου πίσω. Δεν ξέρω, για καλό ήταν το κούνημα στο κεφάλι, φαίνεται. Εντάξει, την αγαπώ πολύ την Άντση και έχει περάσει και δύσκολες ώρες. Η Άντση έζησε υποχρεωτικά σε μια σκιά λόγω δημοσιότητας. Τη θυμάμαι να την έχω στον Top FM να κάνει το νυχτερινό πρόγραμμα 12 το πρωί. Η άγγελη του Top FM ήταν τότε. 12 τη νύχτα με 6 το πρωί. Και να παίρνει 75% από τα λεφτά που παίρνουν όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι για να μην μπει κανένας, επειδή είναι αδερφή μου, παίρνει παραπάνω. Ασχολείται με τη μουσική, έτσι. Με τη μουσική, είναι μουσικός. Είχε φτιάξει ρεμπέτικη κομπανία, δούλεψε 25-27 χρόνια στη νύχτα. Και μόλις από πέρυσι το καλοκαίρι, επειδή η Νάνση δούλεψε στο Παναθηναϊκό πριν από μένα, ασχολείται και με τα αθλητικά, την έπεισα με χίλια μύρια ζόρια να φύγει πια από τη νύχτα. Να ξεκολλήσει να γράφει τραγούδια και να δουλέψει λίγο τη μέρα, γιατί και η υγεία της δεν θα το σήκωνε πια. Και άνοιξε, πήρε άδεια και άνοιξε ένα προπό στα Βρυλίσια, ένα γραφείο στοιχημάτων. Αλλά το φτιάξα εγώ. Κατόπιν ενεργειών σας. Ναι, δεν υπήρχε φράγκο. Όχι, όχι, όχι. Έχω φτιάξει τα έπιπλα, τους πάγκους, τα πάντα. Πάμε στην τέχνη της διδασκαλίας. Πάμε πάλι πίσω στο σχολείο σας. Ένα χρόνο μετά που άνοιξα, ήρθε με τον πατέρα της, ένα κοριτσάκι με τη χωσίτσα της, όπως τη θυμάμαι, και με πολύ μικρότερη την άλλη αδελφή. Και δεν το είχαμε τελειώσει το σχολείο. Είπε όμως ο μπάς της, έμαθα ότι δουλεύετε καλά. Γι' αυτό θα γράψω και τα δυο μου παιδιά. Δεν το περιμέναμε. Η Λιάννα, ζωηρή, μέσα, ερευνούσε το σχολείο, ανέβαινε τις σκάλες, κατέβαινε να δει όλα τα πράγματα. Δεν περίμενα όμως ότι θα εξελιχθεί σε τέτοιο παιδί. Εγώ την αποκαλούσα το παιδί Στάθνα. Πάντα ήταν με ένα ερωτηματικό στα χείλη. Τι, πώς, γιατί. Της άρεσε να ερευνά. Ήτανε ένα παιδί από τα λίγα, με θεία
και με αξιοπρέπεια, μπορώ να πω. Και έπαιρνε την κατάσταση στα χέρια της. Έλεγε, ας πούμε, θα παίξουμε αυτό. Όλοι την ακούγανε. Έπρεπε να το παίξουμε, τότε έλεγε η Λιάνα. Την ακούγανε, ακόμα και η αδελφή της. Και τα δικά μου παιδιά, και η Μπέρι και η Έλτα που ήταν μικρότερες, την ακούγανε. Επιβάλλει το παιδί μου από την αρχή. Και από τότε είχε μια εφράδια λόγου. Ήτανε ποιήτρια. Έγραφε τα ποίηματα. Και σας, είναι αυτό ένα από τα βιβλία τα δικά της που μου το χάρισε, το πρώτο που έβγαλε. Στις υγρές σπηλιές που κατοικούν οι άνθρωποι ηλιοτρόπαια, γύρεψα κάποτε μια ξεχασμένη ακτίδα. Οι θόλοι έσταζαν νερά αλμυρά και οι ύλοι σέρνονταν μέχρι τα πόδια μου. Είχαν πεθάνει τα χαμόγελα στις γρανιτένιες πανάμες των βράχων. Κάτι τέτοιο είδος που δεν το καταλαβαίναν τα άλλα τα παιδιά. Θυμάμαι ότι με πήρε, αυτό δεν θα το θυμάτε, στο τηλέφωνο και μου λέει, κυρία Πανοπούλου, μπήκα. Πού παιδάκι που της λέω, μπήκα στη νομική. Α, λέω, η μαμά σου και ο μπαμπάς, δεν το ξέρουν ακόμα, πρώτα σε εσάς το λέω, μου λέει. Λιάνα μου, σε περιμένοντας εδώ, να έρθεις στο σχολείο, να σε αγκαλιάσω, να τα πούμε. Και ακόμα περιμένω κάτι από σένα, μία εικόνα ζωγραφικής, να την έχω στο γραφείο μου και να την βλέπω. Κυρία Κανέλη, οφείλετε μια επίσκεψη στο σχολείο. Ναι, με συγκίνησε, κύριε Αγγελική. Στην παλιά τάξη πραγμάτων. Στην τάξη σας. Δεν είναι παλιά τάξη πραγμάτων, είναι κλασική τάξη πραγμάτων. Είναι η ωραία τάξη των πραγμάτων. Είναι η σχέση του δασκάλου με το παιδί. Να σου πω κάτι παράξενο. Τότε τα σχολεία πόναγαν τα παιδιά πολύ. Η Αγγελική, η κυρία Αγγελική, ανακάλυψε πρώτη ότι εγώ είμαι μύωπας. Σε μια εποχή που η μάνα μου έλεγε: θα βάλεις τα ωραία σου τα μάτια πίσω από βιτρίνα. Σήμερα με τον ήλιο τα έχουμε πίσω από βιτρίνα. Δεν ζει η μάνα μου έτσι. Δεν ζει η μάνα μου λόγω της ζωής. Θα μου έλεγε: δεν πειράζει. Καλύτερα, τα μάτια πρέπει να φαίνεται του ανθρώπου. Είναι καθρέφτης της ψυχής. Είναι το πρόσωπο, είναι σπαθή, έλεγε η μάνα μου. Και χωρίς μάτια δεν υπάρχει πρόσωπο. Και η κακομοίρα δεν ήθελε να βάλω γυαλιά. Αλλά άρχισα να είμαι αφηρημένη για να μην βλέπω και να πάω στο πρώτο θρανείο. Καθόμουν συνήθως στη μέση ή στο τέλος. Πήγα στο πρώτο θρανείο και δεν έβλεπα καλά. Στη μέση ή στο τέλος για να πάρετε φόρα για να βγείτε μπροστά, φαντάζομαι. Και πήγα στο πρώτο θρανείο χάρη στην Αγγελική και μέσα τη λέει και θυμάμαι ότι μου πήραν ένα ζευγάρι γυαλιά. Ήταν τη μόδα τότε, κάτι πεταλούδες απέσιες που να μην θέλω να τις φορέσω. Η κατάρα μου ήταν. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με την πορεία σας. Είναι γλυκιά γυναίκα. Γλυκιά γυναίκα και έφτιαξε ένα πολύ καλό σχολείο και έφτιαξε και δύο πολύ καλά παιδιά. Θα τα πούμε στη συνέχεια αφού κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ζωή 20.000 πολιτικών προσφύγων μετά τον εμφύλιο στην Ταρσκέντη και οι σκληρές συνθήκες ζωής τους. Η δραματική ανατροπή με την καθαίρεση του Ζαχαριάδη και η τραγωδία να μεταμορφώνεσαι από φίτη σε φίτη. Μια συζήτηση του Ανδρέα Ανδριανόπουλου με τον συγγραφέα Γαβρίλη Λαμπάτο που θα συγκλονίσει. Προκλήσεις. Κυριακή στις 11 το πρωί στον Άλφα. Seat Ibiza. Γεννημένο από το πάθος και τη δύναμη. Από 1.200 κυβικά και 9.590 ευρώ. Παρακαλώ. Ένα WhatsApp. Μετρητά, κάρτα. Κουτιά. Τώρα συγκεντρώστε 5 οποιασδήποτε συσκευασίες AIM, παραδώστε τις αποκλειστικά στα καταστήματα Γερμανός και αποκτήστε ένα πακέτο σύνδεσης WhatsApp εντελώς δωρεάν. Μόνο από την AIM, έτσι. Hey, get out more. It ain't no joke, I like to buy the world a token and teach the world to sing in perfect harmony and teach the world to snuff the fires and the liars. Hey, I know it's το νέο Ford Fiesta βγήκε. Εσύ θα κάτσεις μέσα.
Στον μαζικό αθλητισμό υπάρχει μια θέση για όλους. Βρες τι σου ταιριάζει και κάντο τρόπο ζωής. Συνέδριο με τους δημάρχους όλης της χώρας για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες. Διοργάνωση Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Στον πολιτικό και οικονομικό καθρέφτη που κυκλοφορεί, ο Σαρών είναι αφοσιωμένο στο φόνο. Συνέντευξη του πρέσβη της Παλαιστίνης στην Αθήνα. Έρευνα για τις φυγμομετρήσεις που προβλέπουν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό και υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Το απίστευτο συνοικέσιο δεξιάς, ακροδεξιάς, φιλοβασιλικών και αριστεράς. Αφιέρωμα στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Νέοι άνεργοι και τεμπέληδες. Συγκλονιστικά στοιχεία. Το σώμα και η παιδική ηλικία. Στο έλεος του ίντερνετ. Στον πολιτικό και οικονομικό καθρέφτη. Στον καθρέφτη του σύγχρονου Έλληνα-Ευρωπαίου πολίτη. Ξεραμένοι λεκέδες. Κανένα πρόβλημα. Αριέλ υγρό. Αντίθετα με τις σκόνες, χάρη στην πρωτοποριακή ρολέτα, η υγρή του δύναμη δρά κατευθείαν πάνω στο λεκέ. Και στην καρδιά της πλήσης. Ισχωρεί βαθιά στις ίνες, εξαφανίζοντας και τους πιο δύσκολους λεκέδες. Η υγρή δύναμη Αριέλ. Πιο καθαρά δεν γίνεται. Τώρα δηλαδή έχεις καθαρή τη συνείδησή σου. Θα καθαρίσεις. Κάντο σωστά. Κλωρίνη Κλινέξ. Με νέο άρωμα ανοιξιάτικης φρεσκάδας. Το νούμερο ένα κραγιόν μακράς διάρκειας. Lipfinity από τη Max Factor. Κανένα δεν διαρκεί περισσότερο. Lipfinity από τη Max Factor. Χρησιμοποιήστε και τη μάσκαρα Lashfinity. Η μάσκαρα που αντέχει σχεδόν τα πάντα. Lashfinity από τη Max Factor. Οι κορυφαίοι μακιγιέρ δημιουργούν με Max Factor. Θα μου πεις ότι άλλοι δεν έχετε να κάνετε, ασχολείστε με αυτή την τεχνία. Θέλω να ρωτήσω για το εξής, γιατί ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται αριστερόχειρες. Υπάρχει ο όρος αριστεροτεχνία. Είμαι νέος άνθρωπος, έχω μια καριέρα μπροστά μου, δηλαδή έλεος, τι λες. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και πάλι. Είναι η εκπομπή «Το πρόσωπο της Κυριακής». Κουβεντιάζουμε με την κυρία Γιάννα Κανέλη. Λοιπόν, εσείς πήγατε στο κολέγιο, στο Πιέρς. Ναι, πήγα στο Πιέρς. Με την επιμονή της μάνας μου, θυμάμαι την έκφραση, έλεγε ο πατέρας μου, κορίτσια, πρέπει να έχουν πρίκα. Φτωχός άνθρωπος ήταν, δύσκολο να αποκτήσουμε πρίκα. Πρίκα ήταν οι γνώσεις. Μάνα μου έλεγε βραχιόλια, είναι τα πτυχία. Ωραία. Βραχιόλια, γλώσσες να μάθετε και να μην φοβόσαστε, να είσαστε κορίτσια λιώτικα απ' τα άλλα. Με την έννοια κόντρα στο ρεύμα. Τη θυμάμαι να μου λέει, της έλεγα, ξέρω εγώ, τα παιδιά φοράνε αυτό, να μην πάρουμε κι εμείς. Και έλεγε, παιδί μου, αν τα παιδιά πάνε όλα για φούντο, θα πας κι εσύ. Να μην έχεις το κουράγιο να είσαι κόντρα στην αγέλη. Ξέρεις, ήταν δύσκολο να το καταλάβεις τα 7, στα 8, στα 9, και έτσι ήρθε η ώρα για το καλό σχολείο. Και η μάνα μου έλεγε, να πάνε τα παιδιά στο σχολείο να μάθουν και αγγλικά. Και έτσι έδωσα εξετάσεις. Και θυμάμαι, πήγαμε με δανεικό αυτοκίνητο, με κλάματα πολλά, σε μια εποχή, 1966. Που όταν φτάσαμε στο κολέγιο, παρκάραν οι λιμουζίνες μπροστά. Στο κολέγιο ήταν τότε σχολείο πολυτελείας. Και ήταν οι κόρες του Αβέροφ, η Σοφία η Παπανδρέου, οι κόρες του Μαρινόπουλου, οι κόρες του Τσανόπουλου. Μιλάμε για ονόματα μεγάλα της ελληνικής κοινωνίας. Και μου λέει η μάνα μου, με αυτά που ξέρεις θα πας. Ούτε φροντιστήριο, ούτε τίποτα. Πέρασα. Πέρασε στη νομική. Έτσι. Ναι, πέρασα στη νομική με τη μία. Γράφτηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ήσουν υποψήφια με το Κώδισο. Ναι, ήθελα εξετάσεις στο εθνικό έδωσα. Ναι. Ήθελα να γίνω σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης θέλω να γίνω. Και έλεγε ο πατέρας μου ότι το Παλκοσένικο δεν αρκεί από μόνο του. Ξέρεις, το Παλκοσένικο λίγο υποτιμητικά. Mm-hmm. Συντηρητικός άνθρωπος. Κατέληξε να είναι από τους πιο ρηξικέλευθους ανθρώπους που ξέρεις στα γεράματά του. Και μου έλεγε πώς θα πας στο Παλκοσένικο. Τουλάχιστον μπες σε ένα πανεπιστήμιο. Αρχιτεκτονική ήθελα εγώ. Πάω και δίνω εξετάσεις κρυφά στο εθνικό. Πέρασα τις πρώτες εξετάσεις, τις δεύτερες. Βάσο Μανολίδου, Αρώνη, Φράγκο τότε. Απίστευτο πράγμα. Mm-hmm. Κρυφά πήγα. Με κόψανε λόγω Νίνας του Τσέχοφ. Εγώ ήθελα να παίξω Αντιγόνη. Εντάξει, με την Αντιγόνη πέρασα, με την Νίνα κόπηκα. Όμως, Γιάννα, πέρασε στην ΕΡΤ, στην δημοσιογραφική ηθοποιία. Και πάμε να δούμε τι λέει ο δημοσιογράφος Τάσος Παπαδόπουλος. Με
Τη Λιάνα γνωριστήκαμε όταν ήταν φοιτήτρια στη νομική σχολή Αθηνών. Η Λιάνα φαινόταν από τότε ήταν ένα πολύ ανήσυχο πλάσμα και είχαμε συνεργαστεί σε μια τηλεοπτική εκπομπή της Έλλης Ευαγγελίδου, τη Σύγχρονη Εύα, στην παραγωγή της εκπομπής. Τότε λοιπόν την έβλεπα ότι είχε και μια ευαισθησία γιατί έγραφε ποίηματα. Χαθήκαμε μετά, πήγα στην ΕΡΤ εγώ και τότε θέλαμε νέα πρόσωπα για την παρουσίαση του Δελτίου Ειδήσεων και πρότεινα στη Λιάνα να έρθει να κάνουμε ένα δοκιμαστικό. Ήταν πράγματι πολύ καλή και την πήραμε. Και έτσι έγινε η κεντρική παρουσιάστρια του Δελτίου Ειδήσεων της ΕΡΤ. Στη συνέχεια ξαναβρεθήκαμε μετά από μερικά χρόνια στο ξεκίνημα της ιδιωτικής τηλεόρασης, το Μέγκα. Θέλω με σένα. Βρεθήκαμε λίγο αργότερα στο κανάλι 5 που μετά έγινε και Alter 5. Τότε είχε μια εκπομπή. Θυμάμαι εγώ είχα βρεθεί τότε στο Ελσίνκι όπου έγινε αυτή η σύνοδος κορυφής η περίφημη του 1999, το Δεκέμβριο του 1999, όπου η Λιάνα έκανε εκπομπή στην Αθήνα. Και εγώ βγήκα, επειδή είχα πάει εκεί για να καλύψω αυτή την διάσκεψη κορυφής δημοσιογραφικά. Και θυμάμαι τότε ότι είχαμε και μία διαφορά απόψεων και υπήρχε έτσι μία ένταση στη συζήτησή μας. Και όλα αυτά είχαν βεβαίως και τη δημοσιογραφική χάρη, γιατί δεν ήταν μία αντιδικία για την αντιδικία που βλέπουμε συχνά σήμερα μας στην τηλεόραση, αλλά ήταν μία διαφωνία απόψεων. Λοιπόν, επειδή συνέβησαν όλα αυτά τότε και επειδή θεωρώ ότι η Λιάνα σήμερα έχει δύο σοβαρές ανάγκες, που έγινε πολιτικός παράλληλα με δημοσιογράφος και που έχει και μια μαχητικότητα που την είχε πάντα αυτή τη μαχητικότητα από μικρή, έχω να κάνω και δύο συμβολικά δώρα στη φίλη μου τη Λιάνα. Το ένα είναι στυλό για να ξαναγράψει ποίηματα, γιατί πιστεύω ότι η ποίηση είναι κάτι που της χρειάζεται, γιατί έτσι μπορεί να εκτονώσει και μια ευαισθησία της που η σκληράδα και η σκληρότητα της πολιτικής και της δημοσιογραφίας δεν την επιτρέπει. Αλλά και ένα άλλο δώρο είναι ένα βιβλίο που αφορά την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και θέλω αυτό το βιβλίο να το διαβάσει γιατί πιστεύω ότι το Κυπριακό έχει μια ευκαιρία να βοηθηθεί ως ένα βαθμό βεβαίως γιατί η άλλη δυνατότητα της πολεμικής σύγκρουσης την αποκλείει κάθε πολιτισμένος άνθρωπος και δεν είναι άλλη από την ευρωπαϊκή πορεία της Μεγαλονήσου. Για να μου να σου παραδώσω τα δώρα. Ευχαριστώ πάρα το πολύ. Το βιβλίο περί πολιτικής, το στυλό για την ποίηση. Πολιτικό ποίηση λοιπόν, περιμένουμε από σένα. Ποίηση. Θα πάω σε πίσω σε ένα στίχο που λέει «Κατ' εικόνα και ομοίωση δισταγμή». Καταρχήν επιτρέπεται ο ενικός. Βέβαια, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μου είναι και μου αρέσει και ο πληθυντικός γιατί... Σε αυτό το κοινό... Νομίζω είναι μια ευγένεια προς τηλεθεατές, αλλά... Αυτό το κοινό σε αυτό το έχουν σταθμό άνεση, ναι, και το με ξέρει καλά και θα μας το συγχωρέσει, μπορούμε να το υπερβούμε. Δεν μπορώ, κάθε Κώστας, κάθε Μαρία, ο κάθε Γιώργος, ο κάθε Νίκος, η κάθε Γεωργία που με βλέπει αυτή τη στιγμή, με έχει ξαναδεί πολλές φορές, δεν μπορώ λοιπόν, να λέω ψέματα με τυπικότητα. Ακουγόταν τώρα ένα τραγούδι με την Αλέκα Κανελίδου. Η στίχη είναι δική σου και η μουσική. Μπράβο, ακόμα ξέρεις πως έχω στα ζεντούκια μου, μου λέει ο Τάσος να γράψει. Αυτό είναι από το... Γνώση διστάζω να εκδώσω, από τις 12 ερωτικές στιγμές της Αλέκας Κανελίδου, παραγωγός Terence Quick. Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, 1975, πρώτη χρονιά μετά τη μεταπολίτευση, Μελίνα, Γιώργος Φούντας, από τότε με λέει Φιλαράκο και με βαράει στην πλάτη, η πρώτη μου γνωριμία με τον Νίκο Κούνδουρο, θυμάμαι. Λοιπόν, είπες ότι ο Terence Quick ήταν ο παραγωγός. Terence Quick ήταν ο παραγωγός, ναι, μου τον είχαν καταλογίσει ως εραστή τότε. Λοιπόν, και εμένα ως ερωμένη του, γιατί μου χάρισε και ένα κρεβάτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Terence. Με τη Λιάνα υπάρχουν απίθανες ιστορίες. Και μέσα και έξω από το πλατό. Εξάλλου μας συνδέει μια φιλία η οποία ξεκινάει από τις αρχές δεκαετίας του 70. Φαντάζομαι ότι θα έχει πει αρκετά, αλλά μπορώ εγώ να πω δύο. Και το ένα μάλιστα δείχνει και τη μανιά της, δείχνει τη λεβεντιά του χαρακτήρα της και το πόσο ντόμπρος και σταράτος άνθρωπος είναι. Δεν της αρέσει να δουλεύει πίσω από τις πλάτες των άλλων και ήταν 1993 παραμονές εκλογών. Παρασκευή μάλιστα, εγώ ετοιμαζόμουν να πάω για το debate και πήγα να πω μια καληνύχτα στη διοίκηση του Αντένα και βρήκα στον προθάλαγμα του κύριου Κυριακού την Λιάνα να κάθεται, η οποία δεν ήταν έτσι σε πολύ ευχάριστη διάθεση και με το που με είδε μου λέει «Τέρι, κάνε μια χάρη, μεταβολή
και φύγε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για να μην νομίζουν ότι είσαι και συμπλεγμένος στην ιστορία. Δεν κατάλαβα, αλλά το ύφος της ήταν πολύ επιτακτικό. Και έφυγα. Και έφυγα χωρίς να πω καληνύχτα. Την άλλη μέρα έμαθα ότι η Λιάνα είχε παραιτηθεί και μάλιστα με έναν άγριο καυγά από τον Αντένα. Και το έκανε αυτό, δηλαδή μου είπε να φύγω, διότι θα μπορούσαν πολλοί να θεωρηθούν πως επειδή παρουσιάζαμε μαζί τις ειδήσεις, ότι τις έβαλα εγώ καμιά τρικλοποδιά κλπ. Κλπ. Ξέρετε, τα γνωστά κουτσομπολιά τα οποία γίνονται. Πάμε στη δεκαετία του 70, όπου παρουσιάζαμε μαζί, γιατί κάναμε σε δύο περιόδους μαζί ειδήσεις, ειδήσεις στην ΕΡΤ. Είχα κατέβει από την Θεσσαλονίκη και ένα βράδυ στις 9.30, εκεί όπου περίμενα η Λιάνα να αναγγείλει το μετεωρολογικό, το δελτίο καιρού, λέει ξαφνικά, και εδώ τελειώσαμε, καλή σας νύχτα. Παρεμβαίνω και λέω, Λιάνα, με συγχωρείς, ξέχασες τον καιρό. Και βεβαίως αποκαταστάθηκε η ροή του δελτίου ειδήσεων, είπαμε τον καιρό και τελείωσε η ιστορία. Έλα όμως που ξανά έγινε και την επόμενη μέρα το ίδιο, όπου πάλι ξέχασε η Λιάνα να πλασάρει τον καιρό, πάλι έσπευσε να πει καληνύχτα, πάλι μπήκα μέσα στη μέση και τελικά όταν τελείωσαν οι ειδήσεις γυρίζει και μου λέει «Μα δεν μου λες, εσύ δεν αισθάνεσαι ποτέ κουρασμένος». Και για μένα το αντίστοιχο, η αντίστοιχη απάντηση εκείνη τη στιγμή. Εγώ να είμαι κουρασμένος, Λιάνα, αφού ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι και οι δυο γεννηθήκαν για να είμαστε συνέχεια στην πρίζα. Συνέχεια στη τσίτα, έτσι, συνέχεια σε εγρήγορση, με γεμάτες τις μπαταρίες. Γίνεται αλλιώς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έχω μάθει να είμαι αλλιώς. Όχι, ένα λεπτό. Με μάθανε να μην είμαι θεατής στη ζωή, να συμμετέχω. Ίσουν, ιδεολογικά ήσουν αλλιώς, γιατί όταν μπήκε στην ΕΡΤ, ήσουν η αγαπημένη εκφωνήτρια του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πρώτα μπήκα ρε παιδιά στην ΕΡΤ και μετά με έμαθε ο Καραμαλής και έγινε αγαπημένη του εκφωνήτρια. Όταν ο Παπαδόπουλος με έβαλε στην ΕΡΤ. Μάλιστα. Και με έβαλε στην ΕΡΤ γιατί δεν υπήρχαν και άλλες υποψηφιότητες εκείνο τον καιρό. Δεν νομίζω ότι είχα και κανέναν ιδιαίτερο ανταγωνισμό. Θυμάμαι ότι κάναμε δοκιμαστικό, η Δανάη Στρατηγάκη και εγώ. Η Δανάη Στρατηγάκη τη βάλανε και έλεγε τα καλλιτεχνικά και εμένα με βάλανε να πω δελτίο. Μετά με είδε ο Καραμαλής, ήρθε στην πρώτη δεξίωση απάνω, μου έδωσε και ένα λουλούδι, βλέπω μια φωτογραφία στον ταχυδρόμο. Ορκίστηκε να το κρατήσει για πάντα. Πού τα ακούσαν οι συνάδελφοι. Ο Καραμαλή του αεμνίστου του άρεσε η φωνή σου, το στυλ σου, έτσι. Ναι, αλλά υπάρχει για φαντάσου όμως. Κάποιο περιστατικό για φαντάσου αυτή τη ζωή όμως να συναντήσει τον Καραμαλή μετά από πάρα πολλά χρόνια στο Μέγαρο, ένα βράδυ σε συναυλία. Ναι. Είναι πια πρόεδρος της Δημοκρατίας για δεύτερη φορά. Και όπως περπατάω, με σταματάει. Μιλούσε και πολύ αργά τότε, με πιάνει από το χέρι. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω δει τους παρισταμένους, δεν θέλω να τους αναφέρω, να πεθαίνουν στα γέλια. Ο οποίος γυρίζει και μου λέει από τότε, που φαινόταν ότι μιλάω πολύ γρήγορα και να μην πρέπει να μιλάω, ήταν βαρύκος. Να μιλάω πιο αργά. Όποτε με συναντούσε, μου έλεγε ότι πρέπει να μιλάω πιο αργά. Και πιο καθαρά. Όχι, όταν φτάσαμε όμως εκεί στο Μέγαρο, με πιάνει από το χέρι και γυρίζει και μου λέει: «Εσύ πρέπει να διορθώσεις την ορθοφωνία σου». Όταν σου λέει ο Καραμαλής ότι εγώ πρέπει να διορθώσω την ορθοφωνία μου, νομίζω ότι κάποιος μπορεί να καταλάβει τι συνέστηση μπορεί να είχε του τρόπου με τον οποίο μίλαγε. Είχε την συνέστηση του απόλυτου πολιτικού λόγου, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λέει ο Δημήτρης Κωνσταντάρας. Με είχε πάρει η πολύ αγαπημένη μου φίλη, η κυρία Έλλη Ευαγγελίδου, η οποία τότε παρουσίαζε μία εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, στην ΙΕΝΕΔ μάλιστα, και μου είχε πει ότι έχει μία πάρα πολύ καλή, μα πάρα πολύ καλή συνεργάτητα, που γράφει πολύ ωραία ποίηματα. Αυτή η γνωριμία όμως, η Λιάνα, μέσω της Έλλης και εγώ, τελικά κατάφερα να γίνω κουμπάρος και με τις δύο. Διότι η μεν Έλλη Ευαγγελίδου με πάντρεψε, η δε Λιάνα μου βάφτισε το γιο. Θυμάμαι πάντως τις τεράστιες προσπάθειες που είχα κάνει να τη μάθω να κάνει θαλάσσιο σκι. Το οποίο δεν ήταν τελικά η μεγάλη της ειδικότητα. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια, ύστερα από τις προσπάθειες Λιάνα που κάναμε, κατάφερε να μάθεις και να ξεφύγεις από το εμπόδιο του κύματος, αλλά τότε πάντως δεν είχε καταφέρει να μάθει. Ήταν γλυκύτατη νονά. Αυτό το οποίο ήταν καλό ήταν όταν ο γιος μου πήγε κάποια στιγμή να τη ζητήσει δουλειά. Στο περιοδικό, στο Νέμεσις, και του έδωσε. Και συνεργαστήκαμε για αρκετούς μήνες στο περιοδικό της Λιάνας. Δεν μου βγαίνει πολύ συχνά στο ραδιόφωνο. Είναι δύσκολο, όσο και αν φαίνεται σε μερικούς ότι είναι εύκολη και πάει σε παράθυρα, δεν πάει. Και δεν βγαίνει πολύ εύκολα στο ραδιόφωνο. Περισσότερες φορές μου λέει, έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε μου τη χάρη, άσε με, τώρα άφησε με, μην μιλάω για αυτούς, μην μιλάω για δάφτους. Έχει ένα τέτοιο, έχει μια
μια διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων τα τελευταία χρόνια. Κάπου και δικαιολογημένα. Τη δικαιολογώ απολύτως. Είναι ισχυρή προσωπικότητα η Λιάνα Κανέλη. Και θα ήθελα να τη δω να ξεφεύγει από αυτό το οποίο κάνει τόσα χρόνια, το οποίο δεν έχει πια να της δώσει τίποτα άλλο. Τη δημοσιογραφία, λέω, του μεροκάματου. Για να είσαι ισχυρή προσωπικότητα. Όχι, ο εαυτός μου. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Ο εαυτός μου είμαι. Σε μια εποχή που οι άνθρωποι όσο πιο ίδιοι είναι και όσο πιο κουτάκια είναι, τόσο πιο βολική είναι για την εξουσία, το να είσαι ο εαυτός σου και να σε έχει μάθει και η μάνα σου και ο πατέρας σου να λες, είναι πολύ τρυφερό και πολύ δύσκολο πράγμα να λες αυτό που έχεις στο κεφάλι σου. Η μάνα μου έλεγε, άμα καταφέρεις αυτό που έχεις εδώ να το έχεις και εδώ, τότε είσαι άνθρωπος. Όταν καταφέρεις να το έχεις λοιπόν αυτό, θεωρείσαι κάτι εξαιρετικό, κάτι ισχυρό, κάτι δυνατό. Βρε μάτια μου, πώς γίνεται αλλιώς, ξέρω εγώ. Εμένα ο Καραμαλής μου πρότεινε σε γεύμα στο σπίτι της Άννας Συνοδεινού παρουσία των εξής προσώπων. Πατσιφάς με τη γυναίκα του. Χόρν με τη γυναίκα του. Μάνος Χατζηδάκης. Μαρινάκης. Η Άννα η Συνοδεινού και ο Ζακόπουλος, τότε δούλευε στη Βραδινή. Αυτό ήταν και το κόστος μου για την ΕΡΤ όλα. Mm-hmm. Ανακατεύω στις εκλογές. Ήσουν κωδισό τότε. Όχι, μετά έγινε κωδισό. Α, όχι, μετά. Όχι. Τότε δεν ήμουν τίποτα. Και το 81, το 80 μου λέει ο Καραμαλής ότι πρέπει να κατέβει σε εκλογές και του είπα, ξεκίνησε ευρωλάτρης και έχω γίνει από εδώ και 2 χρόνια ευρωσκεπτικίστρια. Το πράγμα στράβωσε. Δεν μπορώ να πηγαίνω στα καφενεία και να ανεβαίνω μάλιστα τραπέζια να λέω ψέματα. Βγαίνει ο Ζακόπουλος και γράφει τότε ότι εγώ θα κατέβω σε εκλογές. Και με χαρακτούσαν από την ΕΡΤ ο Τσαλδάρης τότε το ίδιο βράδυ. Το ίδιο βράδυ. Όταν σου λέω 15 Μαΐου του 1981, εγώ έφυγα πριν έρθει το Πασόκ. Σε μια νύχτα. Και με αντικατέστησε, θυμάμαι, σε 2 δελτία. Μήπως όμως έβλεπες ότι έρχεται το Πασόκ και λες, ας την κάνω. Κάθε άλλο, διότι σε εκείνο το κομμάτι είχα γράψει ότι όταν θα έρθει το Πασόκ θα κάνει τα ίδια και χειρότερα. Είχα δίκιο και για τους δύο. Λοιπόν, ειδικά στην κρατική τηλεόραση. Πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι αδυναμίες σου. Με την έννοια, ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου και ποια είναι τα χόμπι σου. Συντροφιά μου, απόψε σε θέλω. Σε θέλω, συντροφιά μου. Συντροφιά μου, στα χέρια σου γέρνω. Απόψε, συντροφιά μου, μου είχαν πει πως η αγάπη είναι λάθος, πως θα κλάψω στους καημούς της σαν μικρό παιδί. Μα απόψε το αγαπώ. Να το κάνω απ' την αρχή. Μα απόψε θα αγαπώ αυτό το λάθος και θέλω να το κάνω απ' την αρχή. Απόψε πεθαίνω για σένα λίγο λίγο. Λίγο λίγο ό,τι έχω σου δίνω. Σου δίνω λίγο λίγο. Μου είχαν πει πως η αγάπη είναι λάθος, πως θα κλάψω στους καημούς της σαν μικρό παιδί. Λοιπόν, εδώ είδαμε πλάνα από το γραφείο σου, στο σπίτι σου, έτσι, στην Καλλιμένης. Είδαμε μια γεωγραφία, μια Παναγιά. Τώρα το Μάιο άρχισα να γεωγραφώ. Είδαμε το σκάκι. Αυτή τέλειωσα μέσα στο νοσοκομείο. Σκάκια φτιάχνω πολύ, έχω πάθος με το σκάκι, να φτιάχνω σκάκι. Ξέρεις, πολλοί άνθρωποι μου λένε και στο νοσοκομείο, μου λέγανε οι νοσοκόμες, που είχα μπει για μια μικρό, ένα αστείο πραγματάκι, και μου λέγανε ούτε φυλακή να έχετε κάνει. Με ξύλα, να φτιάχνει σκάκια, ένα τέτοια. Ίσως προετοιμάζομαι, οι φυλακές θα έρθουν, ξέρεις. Οι ανθρώπους για μένα θα έρθουν φυλακές. Λοιπόν, θα έρθουν φυλακές, θα έρθουν διωγμοί, θα έρθουν. Θα δεις καμιά Europol, νιώθεις κόμπλεξ ως κομμουνίστρια που δεν πήγες φυλακή? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα τους αφήσουν σε ησυχία. Αυτοκρατορίες του κακού φτιάχνουν. Θα τους πούν τρομοκράτες αύριο το πρωί. Πάμε να δούμε τι λέει η αδερφή σου, η Νάντση. Θυμάμαι εδώ στο μαγαζί όταν έφτιαξε όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε εδώ, μου λέει αδικήθηκα αδερφή.
θα έπρεπε να έχω γίνει αρχιτέκτο. Θυμάσαι μου λέει που το έλεγε ο μπαμπάς, ότι εσύ θα ήσουν πολύ καλή στο να σχεδιάζεις και να... επειδή είχε ταλέντο εκεί. Τελικά δεν ακολούθησε την αρχιτεκτονική, δεν νομίζω βεβαίως ότι έχει μετανιώσει. Πάντως πολιτικός δεν είχε εκφραστεί ποτέ, δεν την είχα ακούσει ποτέ, ξαφνιάστηκα και εγώ και πολλοί κόσμος. Η μητέρα μου δυστυχώς δεν ζούσε όταν η Λιάννα έγινε βουλευτής, για να το έβλεπε και να το πίστευε. Νευριάζει αρκετά εύκολα, όχι πάντα χωρίς λόγο, αλλά είναι πολύ έντονες οι εκρήξεις της. Δηλαδή θυμάμαι παλιότερα που δουλεύαμε μαζί στο ραδιόφωνο και ήταν διευθύντρια στο Top FM, ήταν φορές που πήγαινα απ' έξω όταν ήθελα να ζητήσω κάτι σχετικά με την εκπομπή και έβαζα το αυτί μου να δω αν τσακώνεται, αν φωνάζει και να δω ποια είναι η διάθεσή της για να... συγχωρείτε, για να μπούμε μέσα στο γραφείο και να τη ζητήσουμε κάτι. Αυτό όμως της κρατάει πάρα πολύ λίγο. Το επίσης πολύ καλό. Μια φορά στον Top FM πάλι ήταν άρρωστη πολύ, είχε κλείσει ο λαιμός της και τότε έκανε μια διαφήμιση στο ραδιόφωνο του Βήματος. Και με φώναξε και μου λέει, Νάνση, είμαι πάρα πολύ κλειστή, πρέπει να παραδώσουμε, πρέπει να γυριστεί το ραδιοφωνικό το σποτάκι αυτό. Τι λες, μου λέει, θα το πεις με τη φωνή σου και πρέπει να το παραδώσω. Κάναμε πρόβες 3-4 φορές και πήγα εκεί στο στούντιο και το έγραψα και παίχτηκε με τη δική μου τη φωνή. Αδερφούλα, θέλω να σου πω ότι τώρα πια είμαστε οι δυο μας. Έχεις μπροστά σου πάρα πολλά πράγματα να κάνεις ακόμα. Φρόντισε να κρατάς και λίγο χαρά για τον εαυτό σου. Γιατί έχεις δύσκολο δρόμο μπροστά. Σ' αγαπώ πολύ. Σε βλέπω έχεις συγκινηθεί. Ναι. Γιάννη, έχεις κάνει πολλά πράγματα στη ζωή σου. Και φαντάζομαι θα κάνεις άλλα τόσα. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις μετανιώσει για αυτά, αλλά θα μου απαντήσεις μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που θα κάνουμε. Μοναδική καλοκαιρινή προσφορά της Alpha Digital. Αποκτήστε σήμερα τον εξοπλισμό στη μισή τιμή. Μέχρι και 30 άτοκες δόσεις των 10 ευρώ το μήνα. Δωρεάν οι καλοκαιρινοί μήνες. Πληρώστε συνδρομή από το Σεπτέμβριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0800 11 70 111. Alpha Digital. Όλα παίζονται εδώ. Συνήγορε, ολοκληρώστε παρακαλώ. Ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω θέλω. Να ολοκληρώσει θέλει. Πόρτα, φυσικά συστατικά. Παρακαλώ. Παρακαλώ, δύο μπουκάλια από αυτό. Με το θέμα φυσικά. Από τα βάθη του τροπικού δάσους έρχεται η εξωτική φρεσκάδα του Passion Flower και του Ylang Ylang. Νέο Passion Flower και η Lang Lang από το Καζολίν. Το Herbal Essences αναστατώνει τις αισθήσεις και σε προσκαλεί να απολαύσεις την Britney Spears στη νέα της ταινία Για Πάντα Φίλες. Από 21 Ιουνίου στους κινηματογράφους. Δείτε τι με το Herbal, φυσικά. Έλα, Λέκο, μήπως αγόρασες κλιματιστικό. Τι, αγόρασες. Τώρα, μόνο στην ηλεκτρονική Αθηνών και μόνο για μία εβδομάδα. Δώρο κλιματιστικό Fiji 9000 BTU με τις αγορές σας. Τα άκουσες, Αλέκο, το κλιματιστικό Fiji δώρο. Ηλεκτρονική Αθηνών, πουθενά φθηνότερα. Θα θέλατε ένα χαμόγελο λαμπερό σαν διαμάντι? Ήρθε η νέα ηλεκτρική οδοντόβουρτσα AIM Integral, ειδικά σχεδιασμένη για αποτελεσματικό καθαρισμό ακόμα και ανάμεσα στα δόντια. Νέα AIM Integral, τόσο πολύτιμη όσο και η υγεία των δοντιών σας.
Αν το προσωπικό σας δάνειο σας βαραίνει περισσότερο από όσο υπολογίζατε, μεταφέρετε το στη Nova Bank με επιτόκιο μόλις 6,9%. Nova Star προσωπικό 6,9. Μόνο από τη Nova Bank. Η τέχνη και η ιστορία, το παρελθόν και το παρόν συναντιούνται σε ένα συναρπαστικό σταυροδρόμι στο αρχαίο θέατρο της Επιδάμου. Φεστιβάλ Επιδάμου. Νύχτες καλοκαιριού γεμάτες φως. Νάτι, κάνει την τέλεια κίνηση. Το Sun 3 σε 1 Optimal ενσωματώνει σε μία ταμπλέτα τρεις δράσεις. Απορρυπαντικού, ειδικού αλατιού και στριβωτικού. Για μοναδική λάμψη. Νέες ταμπλέτες Sun 3 σε 1 Optimal. Και τώρα η νέα σειρά Sun 3 σε 1 σε τιμές έκπληξη. Τόσες φωτογραφίες και ούτε ένα χαμόγελο. Χωρίς λευκά δόντια ήμουν πάντα σφιγμένη. Ευτυχώς ανακάλυψα την Crest Extra Whitening. Περιέχει ειδικά υδροσφαιρίδια που λευκαίνουν τα δόντια σε 4 μόνο εβδομάδες, ενώ παράλληλα προστατεύουν το σμάλτο. Εγώ πριν 4 εβδομάδες και εγώ σήμερα. Crest Extra Whitening. Πιο λευκά δόντια σε 4 μόνο εβδομάδες. Τώρα το Λεόν δείχνει τα δόντια του. Με νέες εκδόσεις στα 1600 κυβικά με 105 άλογα σας δίνει την απόλυτη αίσθηση δύναμης και υπεροχής. Seat Leon. Δύναμη που σας απελευθερώνει. Τώρα 1600 κυβικά, 105 άλογα από 13.900 ευρώ και εξόφληση το 2006 άτοκα. Οι πρωινές διαδρομές αποχαιρετούν τον Ιούνιο και υποδέχονται τον καινούριο μήνα του καλοκαιριού από την Κύπρο. Το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Ιουνίου οι πρωινές διαδρομές ταξιδεύουν στο νησί της Αφροδίτης. Από την πανέμορφη Λεμεσό στέλνουν το ρυθμό της Μεγαλονήσου στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Σκέψη μου γέρνεις κι αυτή η νύχτα μου μοιάζει σαν δάκρυ γλυκό τρυφερό. Σε λατρεύω σαν τον ήλιο που με καίει σαν μαγκαλιάζει. Πόσο αξίζει αυτή η στιγμή που μπορώ να σου πω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ναι, σ' αγαπώ χωρίς τέλος και αρχή. Στιγμιότυπα από το σπίτι σου, από το γραφείο σου, αγαπημένες γονιές. Με ρώτησες γιατί έχω μετανιώσει. Πολλά βιβλία, αλλά εκκρεμεί αυτή η απάντηση. Έχω μετανιώσει μόνο για ένα πράγμα στη ζωή μου. Χρειάστηκε πολύ κόπο και κυρίως να πείσω και έναν άλλον άνθρωπο για να διορθώσω το μοναδικό πράγμα για το οποίο έχω μετανιώσει. Έμεινα έγκυος, ήταν δύσκολα τα χρόνια και έριξα το παιδί. Ήμουν 20 χρονών. Τελευταία χρονιά της Χούντας. Έφυγε ο Σωκράτης τώρα να έχει παντρευτεί, ο Γιώργος Κόκαλης. Και να έχει κάνει μπορούσε ποτέ. Και να έχει κάνει πολλά παιδιά. Για πολλούς λόγους. Το λέω γελώντας. Να έχει κάνει πολλά παιδιά. Και το έριξα τότε. Έχεις όμως ένα γιο. Μου κόστησε πολλά στην ηλικία. Και έτσι, όταν η καλύτερη μου φίλη έμεινε έγκυος και τη πέρασε η ίδια σκέψη από το κεφάλι, είπα για το όνομα του Θεού: μην το κάνεις το λάθος. Mm-hmm. Αν είπατε μητέρα, αν είπατε μητέρα, μην το κάνεις το λάθος. Θα πέσω κι εγώ απάνω. Θέλω πολύ ένα παιδί. Ό,τι έχω και δεν έχω, ό,τι δυνάμεις έχω, ό,τι γνώσεις έχω, ό,τι λεφτά βγάζω, ας τον κρατήσουμε. Και βγήκε ο Γαβριήλ.
Εμένα αμέσως από τη Ρουάντα. Γαβρίλ Χρήστος. Ο Γαβρίλ Χρήστος για τον πατέρα μου, γιατί εγώ τον βάφτισα 20 μέρες μετά πέθανε ο πατέρας μου. Ένας ψυχογιός όπως ένας ψυχογιός και χωρίς, να θέλω, και χωρίς να θέλω να τον στερήσω και από τη μάνα του. Και ένα παιδί με δύο μανάδες. Αλλά με δικαίωση. Με δικαίωση. Βλέπω τα ματάκια του, είναι και ένα λαμπρό παιδάκι. Ένα λαμπρό παιδάκι, ένα παιδί τρυφερό, ένα παιδί ζεστό, ένα παιδί ταλαντούχο. Πάμε να δούμε τι λέει ο Δημήτρης Κωνσταντάρας για σένα. Θυμάμαι τα χρόνια που λέγαμε μαζί δελτίο στην ΕΡΤ. Η χαρά και των διονών μας ήταν όταν κάναμε δελτίο μαζί. Οι δυο μας, γιατί είχαμε από κάτω μεταξύ της μιας και της άλλης θέσης εδώ από κάτω ένα τασάκι και κάναμε τις ζούρες μας και σβήναν το σιγάρο και το αφήναμε κάτω για να μην φαινόταν. Αντίθετα, όταν η Λιάννα, ας πούμε, εγώ κάναμε το Quick, ο Quick το κλώτσαγε. Το κλώτσαγε με μίσος το πέταγε το τασάκι και τα τσιγάρα. Η Εύη Δεμήρη, ο Αντώνης ο Ζησιμάτος, ο Κώστας ο Σερέζης, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος δεν μπορούσε να μυρίσει τσιγάρο μέσα στο στούντιο. Ενώ εμείς οι δύο όταν είμαστε μαζί, είμαστε μια χαρά. Θαύμα είμαστε. Τέλος δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, το 1980, αν δεν κάνω λάθος, που ξεκινήσαμε να χρησιμοποιήσουμε στην ΕΡΤ τη μέθοδο του χρώμα key, δηλαδή ενός μπλε φόντου, το οποίο είχε τη δυνατότητα με την ηλεκτρονική μίξη κάποιων εικόνων να δημιουργείς ένα σκηνικό ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι, εν πάση περιπτώσει, το οποίο δεν υπήρχε. Ήταν ο πρόδρομος της λεγόμενης virtual reality. Όχι το blue box, ένα πραγματάκι, ένα παραθυράκι που βγαίνει εδώ. Όλο το πίσω μέρος ήταν ένα τεράστιο γαλάζιο, στο οποίο είχαμε τη δυνατότητα να το περάσουμε. Εάν όμως ο παρουσιαστής φορούσε μπλε, τότε εξαφανιζόταν. Δεν υπήρχε καθόλου παρουσιαστής. Ψήριζε εδώ στις άκρες, όπως λέμε, και ξαφνικά εξαφανιζόταν όλος ο παρουσιαστής και έμενε μονάχα ένα κεφαλάκι. Το οποίο συνέβη μια μέρα σαν δελτίο ειδήσεων τον 12 στη Λιάννα, τον 12 μεσάνυχτα. Εγώ ήμουν στο σπίτι και το έβλεπα. Στο σπίτι και το έβλεπα. Και ξαφνικά όλη τη Λιάννα να εξαφανίζεται και να είναι δύο χεράκια με ένα κάτι, κάπως έτσι περίεργα τα είχε έτσι, τα δύο χεράκια της με ένα ωραίο μεγάλο έτσι. Ασημένιο, δεν ξέρω τι φόραγε και τα λοιπά, το προσωπάκι της και όλοι οι υπόλοιποι εξαφανισμένοι. Και λέω εκείνη την ώρα στη γυναίκα μου, δεν θα ήθελα να είμαι από καμιά μεριά να δω τον καυγά που θα κάνει μετά με το μίχτη. Σου αρέσει ο καυγάς? Όχι, δεν έκανα καυγά. Αλλά τον κάνεις αμαλάκι, ε. Αμαλάκι, ναι, άμα μου δώσεις αφορμή τον κάνω. Δεν ψάχνεις αφορμή? Όχι. Πάντως σε έχω δει ειδικά τα τελευταία χρόνια. Είσαι ήρεμος άνθρωπος της γης. Είσαι πολύ επιθετική. Θα έλεγα και θα μου επιτρέψει να πω με ένα τουπέ. Σε ορισμένους ομιλητές. Σαμπιόν δηλαδή. Δεν μπορώ να πω τώρα ονόματα. Αλλά σε έχω δει να είσαι υπέρ του δέοντος επιθετική. Αμα έχω Αλβανό τώρα που παίζει δημοκράτη σου τσεκά. Απέναντί μου, ο οποίος να μου μιλάει για τα δημοκρατικά δικαιώματα και έχω στα χέρια μου και έκθεση για κατασκοπία σε βάρος της χώρας. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, τι να σου πω. Να μην είμαι. Όταν έχω μερικούς που μου το παίζουν δημοκράτες ή κυρίως μου το παίζουν αριστεροί. Μια και μιλάς για δημοκρατία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι έτσι προβοκατορικό. Μερικούς ψεύτες, ας πούμε. Εσύ είσαι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έτσι. Την υγειά μου βρήκα και την ψυχή μου βρήκα. Και τους ανθρώπους πραγματικούς βρήκα και κυρίως τα πρόσωπα για γεωγραφία βρήκα. Ακόμα και οι πιο υπερσυντηρητικοί παραδέχονται την αγωνιστικότητα και τον ηρωισμό των κομμουνιστών. Θέλω όμως να σε ρωτήσω, εάν ζούσες σε ένα κομμουνιστικό, σοβιετικό καθεστώς, θα υπήρχε η ελευθερία της τηλεόρασης, η ελευθερία του τύπου να αναδειχθείς εσύ ως προσωπικότητα? Θα υπήρχαν τόσες πολλές ελευθερίες που νομίζω ότι αν άξιζε σε αυτό το γιατί σύστημα. Γιατί να μην υπάρχει και αυτή. Μα κοίταξε να δεις. Δεν λέω με αυτό το έσχος της ευτέλειας των ειδήσεων. Μα λένε έτσι. Τώρα κάτι κουταμάρες σε ώρες. Μιλάμε για πραγματική δημοκρατία. Εγώ δεν είμαι μέλος του κόμματος. Οι κουταμάρες υπάρχουν και από εδώ, ίσως υπάρχουν, υπάρχουν και από εκεί. Έτσι, ναι. Αλλά να σε μην πω τώρα τι κουταμάρες έχουν υποθεί για αυτό το σύστημα, για τον πρεσβευτισμό, έτσι. Ναι, αλλά να μην πω και εγώ κουταμάρες. Προχωρούσαμε ένα αριθμό χορευτικό. Να μην πω κι εγώ όμως κουταμάρες από την άλλη την πλευρά, έτσι. Βεβαίως. Ότι είναι δημοκρατία να κρύβεσαι κάτω από τη γη. Χάθηκε ο ίσιος δρόμος. Τον ίσιο δρόμο τον βρουν οι άνθρωποι, θα τον βρουν οι λαοί και να διορθώσουν τα λάθη έθνε κακήθεν. Αλλά αυτά τα περί ήττας και χίλια δυο άλλα πράγματα, με ρωτάς αν θα μπορούσα να διακριθώ. Να διακριθώ ατομικά υπερπείου. Δεν είναι θέμα διάκριση. Να σε ρωτήσω κάτι, ο Γκαγκάριν πήγε στο διάστημα. Σημαίνει ότι άμα είναι το καθεστώς σοσιαλιστικό, κομμουνιστικό, πρέπει να πάνε όλοι στο διάστημα στη θέση του Γκαγκάριν. Ένας θα μπορεί να πάει. Μπορεί να συνδυαστεί ο σοσιαλισμός με την πολυφωνία. Βεβαίως μπορεί. Μπορεί. Αλλά η πραγματική ουσία του κομμουνισμού. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί αυτό.
2.500 χρόνια καπιταλισμού έχει επιτευχθεί. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Καπιταλισμό υπάρχει γιατί υπάρχει καπιταλισμό. Σε 70 χρόνια. Δεν μου λες, σε 70 χρόνια. Δεν επιτεύχθη. Σε 70... Αυτό ότι θα μου έλεγε αυτό. Θα θαυμάσαι να σου πω κάτι σε 70 χρόνια. 70 χρόνια, 80 χρόνια δοκιμή. Είναι η σταγόνα εν το ωκεανό στην ιστορία. Αυτό, η και δεν αφέθηκε να ανθίσει. Η πολυφωνία μπορούσε να επικρατήσει και από το πρώτο έτος του σοσιαλισμού. Έτσι. Τι να σου κάνω, ο Λένιν πέθανε νωρίς. Λοιπόν, εντάξει. Έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό. Και μπορούμε, δεν μας παίρνει ο χρόνος και είναι προσωπικό, αλλά να σου πω κάτι. Η πολυφωνία τι σημαίνει. Στην ουτοπία την κομμουνιστική, που τη λένε ουτοπία, αυτοί που θέλουν να διαφεντεύουν το είδος της ουτοπίας, που είναι δική τους καπιταλιστική υπόθεση, ο καθένας θα μπορεί να κάνει αυτό που θα τον κάνει ευτυχισμένο. Αυτό, και αν αυτό, αυτό δεν μπαίνει επιτεύχθη. Δεν θεωρητική διακήρυξη. Αν δεν επιτεύχθη στο πρώτο στάδιο. Θα σου έβρισκα και αντίστοιχα στο χώρο του Πλάτωνα και εντάξει, του πλατωνισμού. Έτσι, θα μου πεις ότι διάφτει περιπτώσει ότι ο Σιμίτης από το Πεκίνο έγινε ξαφνικά μαοϊστής. Σαν τον Τσουκάτο. Έλεος. Έλεος. Ή γίναν δημοκράτες αυτοί που ακολουθούν σήμερα έναν σκληρό φιλελευθερισμό. Φυσικά δεν έγινε, παρότι το προσωνύμιο είναι Κινέζος. Υπήρξε και ποτέ. Έτσι. Αλλά μια και είπες για αυτή τη χώρα, να θυμίσουμε ότι το 89 η εξέγερση στην Τιάνανμεν πνίγηκε στο αίμα. Ξέχασες τη χείρα του Μάο. Ξέχασες τη συμμορία των τεσσάρων, τη λεγόμενη. Ναι, αλλά ξέχασες τον μακαρθισμό. Εκεί, το νέο μακαρθισμό τον ξέχασες. Για κάτσε, τον νέο μακαρθισμό. Γιατί να γίνεται συμψηφισμός. Εδώ είμαστε γεμάτοι. Γιατί να γίνεται συμψηφισμός. Α, δεν τον κάνω εγώ τον συμψηφισμό. Σου λέω ένα αρνητικό ενός σοσιαλιστικού κράτους και μου θέτεις ένα αρνητικό του καπιταλιστικού. Να σου απαντήσω γιατί. Γιατί να μην καταγγέλνουμε και τα δύο. Γιατί το κομμάτι. Όχι, γιατί και τα δύο είναι μηδενική στάση στη μέση. Πρέπει να αποφασίσεις. Υπέρ ποιου από τα δύο συστήματα θα δουλέψει για να κάνω επιλογή τυράννων δηλαδή. Όχι, να επιλέξω. Γιατί πρέπει να κάνεις εσύ την εξομοίωση τη Χίτλερ. Το δίλημα Πασό και Νέα Δημοκρατία, το οποίο εσείς κατακρίνετε ως κόμμα. Τι Χίτλερ και τι Στάλιν, γιατί να το πεις αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί είναι ομοιογενή, είναι ίδια. Και στο αποδεικνύει ο ελληνικός λαός που θέλει να τον κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό το Σιμίτη. Ο ελληνικός λαός είναι σοφός. Έχει καταλάβει την ομοιογένεια. Μπορεί κανείς να αρνείται το δίλημα. Ή εδώ ή εκεί. Μπορεί να είναι σε ένα τρίτο δρόμο. Όχι. Ο τρίτος δρόμος όμως να μην είναι ο τρίτος δρόμος του Τόνι Μπλέαρ, έτσι. Γιατί και αυτό το παραμυθάκι του τρίτου δρόμου. Αυτός είναι τρίτος καρόδρομος τώρα. Τρίτος καρόδρομος, αλλά έγινε επίσημη ελληνική κεντροαριστερά πολιτική. Με το σοσιαλισμό. Έγινε επίσημη κεντροαριστερά πολιτική. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω. Το κέντρο είναι το σημείο που δεν κουνιάται το εκρεμές, έτσι. Ποιον θεωρείς το πιο δύσκολο συνομιλητή. Το πιο δύσκολο συνομιλητή. Είναι πολιτικό. Αυτό που δεν έρχεται απέναντί μου. Ξέρεις πόσες φορές έχω ζητήσει σε ανθρώπους να έρθουν να συνομιλήσουν απέναντί μου και δεν έρχονται. Αυτή είναι δύσκολη. Γιατί δεν έχουν έρθει ποτέ. Αν έρθουν, θα σου πω. Ίσως έχουν κάποιο τράκ απέναντί σου. Δεν ξέρω, οπλοφορίες, μιας και. Οπλοφορούσα μέχρι που έγινα βουλευτής. Από τότε που υπάρχουν γύρω μου σύντροφοι κομμουνιστές, δεν χρειάζομαι πιστόλι. Μάλιστα. Έχεις θωράκιση. Ναι, όμως. Δεν χρειάζομαι πιστόλι. Δεν χρειάζομαι πιστόλι. Δεν το χρειάζομαι. Παρ' όλα αυτά. Διότι και να πεθάνω θα έχει νόημα. Θα μου επιτρέψεις ένα συμβολικό δώρο ακριβώς επειδή. Αφοπλίστηκες, όχι ιδεολογικά. Α, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι αλλά από αυτά είναι τα παλιά. Ένα πάρα ιστορικό πολύ ωραία. Όπλο. Ιστορικό όπλο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κάνω μια συλλογή καταπληκτική και μου αρέσουν και τα εγχειρίδια. Εσύ βέβαια δεν χρειάζεσαι όπλο. Εσύ δεν σκοπεύω να το στρέψω. Της, κριτικής. Είναι πάρα πολύ ωραίο και εν πάση περιπτώσει να σου πω και κάτι. Για να τιμήσεις αυτά τα όπλα πρέπει να έχεις πατρίδα. Υπάρχει ένα ρητό. Οι πατρίδες δεν υπάρχουν πια. Αγορές υπάρχουν. Φιλία Γκρι που λέει πατρίδα. Οι δρόμοι σου τραβάν στη Δύση, μέσα στο φιδιόν του Αλισβερίσι. Ο ήλιος όμως βγαίνει πάντα από την Ανατολή. Μάλιστα. Λοιπόν, Λιάννα, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ για το πρωτότυπο. Δεν προλάβαμε να αρπαχτούμε πολύ. Γιατί πολλοί μου λένε θα σε αφήσει λέει, να μιλήσει. Και... μύθος. Και άλλο ένα μύθος. Θα σου πω κάτι κλείνοντας με αυτό. Οι μισοί από αυτούς που με κατηγόρησαν ότι μιλάω πολύ πήραν τη θέση μου σε εκπομπές στην τηλεόραση βριζοντάς την. Και όταν χρειάστηκε να κάνουν μετρήσεις. Εγώ τους κάνω ένα δώρο. Δεν θα μετρήσω ποτέ τη δικιά τους φλίαρη και ενδεχομένως ανόητη πολυλογία με βάση τη δική μου όταν ο συνομιλητής δεν μιλάει. Σε ευχαριστώ πολύ. Το θέμα δεν είναι αν μιλάει κανείς πολύ, αλλά τι λέει. Τι λέει, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Το Πρόσωπο της Κυριακής. Θα τα πούμε την άλλη Κυριακή στις 10. Καλημέρα.